Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της Aloykatos PC Tech. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα αρχίσουμε τη σειρά μαθημάτων της Visual Basic, την οποία σειρά δεν θα διδάσκω εγώ, αλλά ο καλός μου φίλος από εδώ, ο Chris Padiotis. Καλησπέρα. Ο Chris είναι ένας πολύ καλός προγραμματιστής της Visual Basic, κατά τη γνώμη μου, και έχει φτιάξει μερικά πολύ ωραία πράγματα και πιστεύω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας μάθει τα μυστικά αυτής της γλώσσας, της πολύ ωραίας, πιστεύω, γλώσσας της Microsoft και ας ξεκινήσουμε τώρα με τον Chris. Λοιπόν, Chris, για πες μας, εσύ πώς ξεκίνησες με τη Visual Basic? Εγώ ξεκίνησα από το Word και το Excel, τα οποία ήθελα να μάθω καλύτερα. Έφτασα στις μακροεντολές τους, όπου γράφεις κώδικα μες στο Word πια, στο Excel, στο PowerPoint, και ο κώδικας, η γλώσσα στην οποία γράφεις, είναι η VBA, Visual Basic for Applications. Η συνέχεια της VBA είναι η Visual Basic. Άρα η Visual Basic είναι ένα, ας το πούμε, ανοιχτό πια πρόγραμμα, χωρίς να είσαι εγκλωβισμένος μέσα στο Word, μέσα στο Excel, και ξεκινάς από ένα δικό σου παράθυρο ή και από το τίποτα ακόμα, αργότερα να ετοιμάσεις καλά τη γλώσσα, σαν να είσαι ένας προγραμματιστής της C, ας πούμε. Ξεκινάς και φαντάζεσαι κάτι, το σχεδιάζεις και λες θα προσπαθήσω αυτό το πράγμα να το αποδώσω μέσα από προγραμματισμό. Μάλιστα, και βασικά η διαφορά της Visual Basic από κάποιες άλλες γλώσσες βασισμένες στη C, ας πούμε, είναι ότι πλέον δεν φτιάχνεις προγράμματα μόνο γράφοντας κώδικα, αλλά και με οπτικό τρόπο, κάνοντας κλικ μέσα σε κάποιο πρόγραμμα. Ας ξεκινήσουμε όμως, Chris. Εδώ πέρα τώρα, αυτό που δείχνουμε είναι το Visual Studio 2012, το οποίο κατεβάζει σε 90 μέρες δωρεάν από τη Microsoft. Το Visual Studio έχει μέσα και τη C, και τη C++, και τη Visual Basic. Και C# από ό,τι νομίζω. Ναι. Δεν συμφέρει για κάποιον αρχάριο να ξεκινήσει από εδώ, θα χαθεί. Εγώ κατεβάζω τις express εκδόσεις. Υπάρχει και πιο πρόσφατη από τη 2010, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, θα τις εξηγήσουμε σε άλλα μαθήματα. Τι χάνει, τι κερδίζει κανείς με τις εκδόσεις αυτές. Αυτό που θα κάνω εγώ τώρα μπορεί να το κάνει κάποιος και μέσα από την έκδοση της 2012. Έτσι. Το ανοίγουμε. Δεν θα εξηγήσω τώρα κατά βήμα ακριβώς. Κατά βήμα, ναι. Τι θα κάνω. Όλα όσα βλέπει κάποιος στην οθόνη. Αλλά θα επικεντρωθούμε κάπου, όπως εδώ στη φόρμα, την οποία οπτικά θα προγραμματίσω πρώτα, θα την αλλάξω το χρώμα. Και μετά θα το κάνουμε και με κώδικα αυτό, έτσι για να πάρουμε μία γεύση. Εδώ έχω αλλάξει τη φόρμα, να έχει μπλε χρώμα αντί για... Ναι, και δοκιμάζουμε, από αυτό το κουμπάκι δοκιμάζουμε το πρόγραμμά μας. Είναι σαν να το εκτελούμε. Έχουμε φτιάξει ως τώρα αυτό το παράθυρο. Τώρα προγραμματιστικά θα αλλάξω και με κώδικα για να πάρουμε μια γεύση και από τον κώδικα. Θα διαλέγουμε αυτό. Για να δούμε. Εδώ το αλλάξαμε πάλι μέσα από μια γκάμα όμως. Αν δεις, μπορούσαμε να διαλέξουμε όποιο θέλουμε από αυτό. Μάλιστα, αλλάξαμε πρακτικά το χρώμα, όχι οπτικά. Σε ένα επόμενο επίπεδο μπορούμε να το προχωρήσουμε, να το κάνουμε τελείως δικό μας το ζήτημα, όπου αυτά που βάζω εδώ μέσα στην παρένθεση. Αν έχετε ασχοληθεί ποτέ με Photoshop, μη έχετε δει το GIMP, είναι το RGB. Το RGB, εδώ μπερδεύει πολύ αυτό το A που έχει στην αρχή. Ας το ξεχάσουμε για λίγο το A αυτό. Και ας πάμε εδώ στο RGB. R είναι το Red, G είναι το Green και B το Blue. Άρα ζητάω να έχει τόσο από το καθένα. Η διαβάθμιση τους ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το 255, δηλαδή δεν μπορείς να γράψει ως 255 στο καθένα. Το A μπροστά είναι η διαφάνεια, δηλαδή 255 αν βάλω σημαίνει ότι θα είναι η διαφάνειά της, η αδιαφάνειά της θα είναι 255, δηλαδή θα είναι το τέλος, θα είναι τελείως αδιαφανής η φόρμα. Εντάξει. Δεν θα έχει χρώμα βασικά. Ναι, αν θέλω να βάλω και άλλη φόρμα από κάτω, μάλιστα, θα πρέπει να κατεβάσω τη διαφάνεια για να φαίνεται η άλλη. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να δείξω εδώ ήταν πώς κινείσαι από τον οπτικό προγραμματισμό μέχρι τον κανονικό προγραμματισμό με αυτό το μικρό παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα θα δείξω πάνω σε αυτήν εδώ τη φόρμα που φτιάξαμε, θα τη μεγαλώσουμε λίγο. Εδώ, σε αυτό το tag εδώ είσαι στον κώδικα και εδώ είσαι στο σχεδιασμό. Θα τα εξηγήσουμε σε άλλα μαθήματα, βήμα-βήμα αυτά. Δεν είναι για να μπερδεύεται κανείς. Θα μεγαλώσω τη φόρμα μου. Μ' αρέσει εμένα πάντα. Μπορώ και προγραμματιστικά να το κάνω αυτό που κάνω τώρα μέσα από κώδικα. Αλλά εγώ πάντα το κάνω αυτό γιατί σκέφτομαι κιόλας. Κερδίζω χρόνο για τις επόμενες κινήσεις μου. Και νομίζω ότι και κάποιος που το πρωτοβλέπει καταλαβαίνει καλύτερα, θα καταλάβει καλύτερα τι ακριβώς κάνω. Λοιπόν, εδώ μεγάλωσα τη φόρμα. Μπορούμε εδώ να φαίνεται. Έτσι. Τώρα θα βάλουμε μέσα. Αυτό είναι η εργαλειοθήκη. Από εδώ προσθέτεις διάφορα πάνω στη φόρμα σου εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι. Όπως μια εικόνα, κείμενο, οτιδήποτε. Γραφικά. Θα βάλουμε μια εικονίτσα τώρα. Ένα animated. Για να δώσουμε λίγο ζωντάνια σε αυτό που κάνουμε. Εξακολουθώ να μην εξηγώ όλα όσα κάνω γιατί θέλω να δώσω μια γενική εντύπωση τώρα και όχι να καταλάβει ο άλλος. Έχουμε κατεβάσει αυτό το animated graphic, το οποίο για να κρατήσει, να το πούμε και αυτό, να κρατήσει την κίνησή του, ας πούμε, και την αδιαφάνεια και την διαφάνειά του, θα πρέπει κάποιος να το κατεβάσει ή σε αυτό εδώ την κατάληξη ή σε PNG. Η τελεία GIF ή τελεία PNG. Δείτε τα μαθήματα GIMP και θα τα μάθετε όλα. Εδώ έχουμε κατεβάσει μια μελισσούλα. Και βλέπω κάνουμε απλά copy-paste. Ναι, και έχουμε φτιάξει. Εδώ πέρα. Και επειδή δεν είναι και τόσο ωραίο εκείνο το μαύρο χρώμα τώρα που έχει βγει, να βάλουμε ένα. Τέλος πάντων. Και πλέον έχουμε μια ολόκληρη κυψέλη. Ακριβώς. Το οποίο βέβαια εμείς, όπως η φαντασία μας συμβουλεύσει, μπορούμε να το συνεχίσουμε. Τώρα, αυτό ήταν μια εικόνα που ήθελα να δώσω για το πώς κάποιος ασχολείται μέσα στη Visual Basic, είτε με οπτικό προγραμματισμό, είτε με κώδικα, έτσι. Θα δώσω τώρα και ένα πιο πολύπλοκο παράδειγμα, γιατί πάντα μου αρέσει να δίνω τις προοπτικές, μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος. Εσύ είπες πριν για μένα ότι είμαι πολύ καλός προγραμματιστής. Εγώ πιστεύω ότι είμαι, ας το πούμε, μέσος, και πάλι πολύ το θεωρώ, με την έννοια ότι δεν έχω ασχοληθεί με όλα όσα θα μπορούσα να έχω ασχοληθεί. Εξάλλου στον προγραμματισμό υπάρχουν, ο καθένας εξειδικεύεται κάπου. Δεν μπορείς να είσαι σε όλα γνώστης, έτσι. Μάλιστα. Όπου χρειάζεται καταφεύγεις, το διαβάζεις, ασχολείσαι, ξαναπροσπαθείς και γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Λοιπόν, τώρα ας κλείσουμε λίγο το πρόγραμμα, να δείξω πού δουλεύω εγώ πάνω τώρα. Ας πάμε τώρα σε κάτι πιο πολύπλοκο. Εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό το πρόγραμμα, όπου προσπαθώ να φτιάξω ένα παιχνίδι, ένα Football Manager, πιο πολύ γιατί ήθελα να ασχοληθώ με τις βάσεις δεδομένων. Ένα παιχνίδι Football Manager είναι μπορεί να έχει και 100.000 και 200.000 ποδοσφαιριστές μέσα, για παράδειγμα, και αυτοί να αυξάνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι μια δοκιμαστική φόρμα. Αυτό δηλαδή, από εδώ και πέρα δοκιμάζω εγώ το πρόγραμμά μου. Ας δούμε τι μπορείς να φτιάξεις τώρα στη Visual Basic. Πού είμαι εγώ. Αν πατήσω το κουμπί, μου έχει δημιουργήσει τυχαία όλα αυτά τα ονόματα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά. συλλαβίζει το πρόγραμμα και φτιάχνει αυτά τα ονόματα. Όλα. Πίσω όμως από αυτά τα ονόματα υπάρχουν και πόσα στοιχεία για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Ας δούμε λίγο εδώ. Έχω φτιάξει ομάδες έτσι όπως θέλω εγώ. Έτσι. Πλούσιες κατηγορίες. Βλέπεις. Εγώ ήθελα να υπάρχουν και δωροδοκίες στο πρόγραμμά μου. Κάτι που δεν συνεργάζει σε άλλα παιχνιά. Πλέον έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εδώ είναι το roster, το οποίο είναι σε τελείως δοκιμαστικό επίπεδο. Δοκιμάζω τη χωρητικότητα των γραμμών. Ναι. Λοιπόν, έχω περάσει κάποιες ομάδες μέσα. Έτσι. Από εδώ το έχω βάλει τώρα τελείως πρόχειρα να κλείνει το πρόγραμμα, να σταματάει. Τι θέλω να δείξω εδώ, ότι κάποια στιγμή ο κώδικας θα γίνει αυτό το πράγμα. Ένα τέρας. Εδώ κοιτάμε πώς συλλάβησε το πρόγραμμα. Έκατσα και έγραφα πίνακα με διάφορες συλλαβές, τις οποίες μπορώ να εμπλουτίσω ανά πάσα στιγμή. Όπως βλέπεις εδώ, 160 συλλαβές. Αυτά εδώ υπάρχουν και κάποιες συλλαβές που είναι μόνο φωνήεντα. Πρέπει να αναγκαστείς να σκεφτείς και έτσι. Και μαθηματικά και γραμματικά. Ένας προγραμματιστής δέχεται και αυτές τις προκλήσεις. Εδώ έφτιαξα καταλήξεις ελληνικών ονομάτων. Κάποιες. Λοιπόν, και εδώ, ας πούμε, ας προχωρήσουμε λίγο στον κώδικα. Εδώ τι του λέω. Συλλάβησε, του λέω. Οι λέξεις στην αρχή θέλω να είναι κενή. Αυτό σημαίνει αυτό. Θα δείξω στον κώδικα βήμα-βήμα αυτά που θα πω τώρα, που παίρνει ο άλλος με μια ιδέα πιο πολύ για να μην τρομάζει από τον κώδικα. Εδώ του λέω θέλω να διαλέξεις μια λέξη που θα έχει τυχαίες συλλαβές από 1 ως 6. Και του λέω αν διάλεξε να είναι μία η συλλαβή, ξαναδιάλεξε. Γιατί σπάνια βρίσκεις, ναι, μονοσύλλαβο επίθετο. Λοιπόν, αν δεν βρήκες μία συλλαβή, έτσι, τότε συνεχίζει το πρόγραμμα. Εδώ αν βρήκες 2 συλλαβές, αν βρήκες 3. Και φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο το όνομα που είδαμε πριν. Μετά αρχίζω, τους δίνω, εντάξει, εδώ τους δίνω μικρό όνομα και αρχίζω τους δίνω αγωνιστικά στοιχεία. Όλα αυτά θα τα δείξουμε αργότερα. Αυτό τώρα που δείξαμε ήταν πρακτικά ακαταλαβιστικό για όποιον ξεκινάει τώρα. Ναι, αλλά δώσαμε την αρχή. Από πού θα ξεκινήσει κάποιος, τις μελισσούλες, και πού μπορούμε να φτάσουμε και να προχωρήσουμε. Δηλαδή, έχει μπροστά του έναν καινούριο κόσμο. Σε κάτι που, αν και φαίνεται σχετικά απλό, γιατί οποιοδήποτε σήμερα μπορεί να παίζει Football Manager σε ένα παιχνίδι, βλέπουμε από πίσω πόσες κώδικες και πόση σκέψη χρειάζεται. Ακριβώς. Λοιπόν, επόμενα μαθήματα θα ξεκινήσουμε με απλές εντολές, να φτιάχνουμε μικρά προγραμματάκια. Τις απλές έννοιες του προγραμματισμού βασικά. Και σιγά σιγά θα μπορέσει ο καθένας, νομίζω, να πάρει μια γενική εικόνα του προγράμματος και κάποιες πρώτες βάσεις για να ξεκινήσει, να μπορέσει να καταφέρει να εκφράσει ο καθένας τον εαυτό του. Ο κάθε προγραμματιστής έχει και το δικό του στυλ, έχει και το δικό του όραμα. Φυσικά. Θα μπορείτε λοιπόν, μόλις μάθετε τα βασικά πράγματα της Visual Basic από τον Chris, πλέον να πάρετε μια ιδέα δική σας και να την κάνετε πραγματικότητα, κάτι χειροπιαστό, και ακόμη και να τα δημοσιεύσετε και να τα χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι στο ίντερνετ. Μέχρι και να το πουλάτε, αλλά θα σας το πρότεινα open source. Ωραία. Τέλος μαθήματος. Μέχρι το επόμενο μάθημα. Γεια σε όλους. Είμαι ο Αλουκάτος. Και δίπλα μου ο Chris Padiotis. Μην ξέχασετε να κάνετε subscribe στο Aloykatos PC Tech, να πάτε στο site μας alokatospctech.net, καθώς και να δείτε περισσότερα βίντεο, να κάνετε like στο βίντεο και γράψτε τη γνώμη σας από κάτω, έτσι ώστε να πάρει μερικά καλά σχόλια ο Chris από εδώ. Γεια σε όλους.